Ο συνάδελφος κύριος Νικόλαος Δένδιας από τη Νέα Δημοκρατία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα είναι προφανές ότι και το λέω εγώ που ανήκω σε αυτούς οι οποίοι νομίζω δεν είναι και λίγοι σε αυτή την αίθουσα, ανεξαρτήτως της δικής μας τοποθέτησης, επιθυμούμε την επιτυχία της κυβέρνησης όπως επιθυμούμε και την επιτυχία κάθε κυβέρνησης. Όμως ότι δεν μπορώ να πω παρά ότι η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβερνός στα αριστερά δεν πάει να μας εκπλήσει. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα καταρχήν, όσον αφορά τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία για τα οποία έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανεξαρτήτως των προθέσεων, θέλω να πιστεύω, των συνταχτών του, έχει καταγραφεί ως νομοθέτημα το οποίο εχθρεύεται την αριστεία. Και αυτό είναι εξαιρετικά κακό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια δεν βοηθά καθόλου η διατύπωση στην εισηγητική συνεδριολογική έκθεση του επιχειρήματος για την εισαγωγή των μαθητών, το οποίο μάλιστα αναφέρθηκε από την κυρία εισηγήτρια του ποταμιού. Γράφει γιατί αυτός ο πληθυσμός δεν αποτελεί κατά καμία έννοια αντιπροσωπευτικό δείγμα, ο επιλεγμένος. Αλλά αυτό το επιχείρημα, βεβαίως, είναι το απολύτως λανθασμένο επιχείρημα. Διότι ένας τυχαίος πληθυσμός επίσης δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αυτό το γνωρίζει οποιοδήποτε. Εάν πάρουμε 50 ανθρώπους από την πλατεία Συντάγματος, που είναι ένα τυχαίο δείγμα, βεβαίως δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Εάν λοιπόν ήθελε να πετύχει κάτι άλλο η κυβέρνηση, έπρεπε να ήταν πολύ πιο προσεκτική και ξαναλέω. Διότι πέραν των άλλων, σημειολογικά το σημείο αυτό έχει τεράστια σημασία. Το νομοθέτημα δεν αναφέρει τίποτε περί αξιολόγησης. Νομίζω και ο όρος είναι εξοβελισμένος. Δεν υπάρχει τίποτε για τη συγκρότηση προγράμματος. Ο επιμελής και ευρηματής εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φορτσάκης, το έθεσε. Δεν υπάρχει διευκόλυνση προαγωγής. Νομίζω κατά ακολουθία της αρχής της ίσονος προσπαθίας, δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί. Συνάδελφος, ο οποίος έχει κάνει το παράδειγμα, δεν το έχω κάνει εγώ, θα το αναφέρει αύριο στην ομιλία του, είπε ότι αν σε 4 δευτερεύοντα μαθήματα έχεις ένα 16, ένα 15, ένα 12 και ένα 11, χωρίς όλα τα υπόλοιπα μαθήματα να περάσει το χρόνο, έστω και αν έχεις 4 ή 5. Δεν ξέρω αν αυτό το επιδιώκουμε. Βεβαίως, παρατηρήθη επίσης από τον κύριο Φορτσάκη, τα αρχαία ελληνικά δια της σιωπής εξοβελίζονται από το πρόγραμμα. Οι αιώνιοι φοιτητές αναβιώνουν και μάλιστα χωρίς επανεγγραφή. Δεν έχω αντιληφθεί το επιχείρημα. Βεβαίως η αναφορά σε διαβίου μάθηση νομίζω ότι καμία σχέση δεν έχει με τους αιώνιους φοιτητές. Η διαβίου μάθηση αποτελεί συνεχή εξυγχρονισμό και βελτίωση των γνώσεων. Όχι αέναη διαδικασία απόκτησης κάποιων γνώσεων που αρχικά σύμφωνα με το πρόγραμμα πρέπει να τις αποκτήσει σε 4-5 χρόνια. Γενικά δε πρέπει να σας πω ότι επί μακρών ακούγοντας τη διαδικασία υπέστημεν φιλιππικούς από την πλευρά των κυριών και των κυρίων υποστηρικτών της κυβέρνησης για τα μη πελατειακά χαρακτηριστικά της παρούσας ρύθμισης σε σχέση με το πελατειακό παρελθόν των προηγουμένων κυβερνήσεων, για την κομματική αυθαιρεσία που μέχρι τώρα υπήρχε από τις παλιότερες κυβερνήσεις αλλά τώρα πάβει να υπάρχει με αυτό το λαμπρό νομοθέτημα και διάφορα τέτοια σχετικά. Κύριε Υπουργέ, γιατί νομίζω, ειλικρινώς σας λέω ότι ήλπιζα. Πράγματι, οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είναι καθόλου αλάνθαστες, και ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάθε νέα κυβέρνηση ελπίζουμε να βελτιώσει κάτι στραβό, όχι να επιστρέψει υποχειρότερη εκδοχή στο φαύλο παρελθόν. Αν μου επιτρέπετε, λοιπόν, να ρωτήσω ως προς το θέμα το οποίο ανεφέρθη, το θέμα της επιλογής περιφερειακών διευθυντών. Κατετέθηκαν 452 αιτήσεις. Επελέγησαν 13. Μου λέγεται ότι από τις 13, 11 ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένας ανήκει στο ΣΑΝΕΛ και ένας δεν τοποθετείται. Και συγκεκριμένα μάλιστα, για να μην είμαστε αόριστοι, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, δεν έχουν καμία σημασία τα ονόματα. Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος, μην αναφέρω το όνομα, είχε μετάσχει στο ψηφοδέλτιο δύναμη ζωής κατά τύχη της κυρίας Δούρ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος ο οποίος επελέγει είχε συμμετάσχει στο συνδυασμό «Αλλάζουμε εποχή» του κυρίου Μουμουλίδη, επίσης και υποστηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Περιφερειακή Ενότητα Ιωνίων Νήσων, αυτός ο οποίος επελέγει είχε συμμετάσχει στο συνδυασμό «Ανάσα» του κυρίου Γαλιατσάτου, που ο του θαύματος και υποστηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Βόρειο Αιγαίο είχε συμμετάσχει στην παράταξη «Γόνιμη Γραμμή» της νυν βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τυχαίο
Αυτό είναι δείγμα της αξιοκρατίας που εισάγει η νέα κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Αυτό, για να μην συνεχίσω και καταναλώσουμε τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι, εγώ ειλικρινά σας λέω, στην αρχή των πρώτων ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εξέλαβα κυρίως από την εξωστρεφή συμπεριφορά του κυρίου Υπουργού των Οικονομικών ότι πρόκειται για μια γκοσκαβιά. Αλλά αντιλαμβάνομαι από τα νομοθετήματα, και αναφέρομαι και σε αυτό το νομοθέτημα και στο νομοθέτημα του κυρίου Κατρούγκαλου και στην ανεκδίγητη διάταξη που αφορά τον Ξηρό, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με νομοθετήματα τα οποία όζουν βαλκανικού επαρχιωτισμού και πιθανόν έχουμε μπροστά μας μια αριστερά της αντιμεταρρύθμισης. Και ειλικρινά λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί παρακολουθώ την αριστερή σκέψη για χρόνια. Και αριστερά, ανεξαρτήτως των δικών μας τεράστιων ιδεολογικών διαφορών μαζί της, έχει δώσει γίγαντες του πνεύματος στην ελληνική πνευματική ζωή. Ο Σβόλος, ο Γλινός, αν θέλετε και ο Τσιριμόκος, ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι μίλησαν και έγραψαν για το χώρο της εκπαίδευσης. Ακόμα και αν γυρίσει πίσω η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάξει τα γραπτά της περίοδου της κυβέρνησης του Βουνού, της ΠΕΑ, θα βρει πολύ σημαντικά πράγματα και δεν θα αισθανθεί καθόλου καλά για τα σημερινά νομοθετήματά της. Και κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι πριν από το 67, αλλά και μετά το 74 από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος, το σύνθημα των αριστερών νεολαίων ήταν πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα. Τι έμεινε από αυτό το σύνθημα σήμερα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν ανεχθήκαμε πραγματικά την πτώση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και επίσης ανεχθήκαμε ως αγώνας του Πανεπιστημίου να γίνεται τι? Ο αγώνας εναντίον ποιου πράγματος? Της εντατικοποίησης των σπουδών. Η εντατικοποίηση ήταν ο εχθρός μας, ο ταξικός μας εχθρός. Για να μην μιλήσω για τη μέση εκπαίδευση που με τεράστιες ευθύνες όλων αλλά και της αριστεράς έχει παραδοθεί τελείως στη φροντιστηριακή παιδεία. Αυτό δίνουμε στα παιδιά μας. Άκουσα, δεν είπα ότι φταίει αριστερά, είπα ότι φταίμε όλοι. Είπα, αλλά τουλάχιστον εσείς που επαγγέλλεστε τώρα το νέο μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο. Έχετε κάποια δυνατότητα αντί να φέρνετε αυτού του τύπου τα νομοθετήματα? Διότι ειλικρινά σας λέω, άκουσα με προσοχή επίσης τους κυρίους υπουργούς και αντελήθηκε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής την εξέλιξή του. Ότι πρώτα θα φέρουν ένα επίγον νομοθέτημα αυτό. Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε? Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα επίγον νομοθέτημα αυτό. Μετά από 5-6 μήνες θα φέρουν ένα λιγότερο επίγον νομοθέτημα. Για αυτά τα δύο δεν θα υπάρξει διαβούλευση. Και επιτέλους, η πολιτική έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει προς διαβούλευση μετά από 1,5-2 χρόνια. Ως νόμος πλαίσιο, το οποίο τότε θα συζητήσουμε και τότε θα μεταρρυθμίσουμε την παιδεία στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να χρησιμοποιήσω τον περίεργο όρο τον οποίο άκουσα από τον κύριο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, εφόσον διαραγεί, όπως ελπίζουμε όλοι τις επόμενες ημέρες, η μνημονιακή σας παρθενία, πόσο καιρό νομίζετε ότι θα κυβερνήσετε? Πόσο καιρό νομίζετε ότι έχουν αυτό που εσείς αποκαλείτε οι μνημονιακές κυβερνήσεις για να κάνετε προγραμματισμό 2,5 ετών? Διότι ήδη έχετε 4 μήνες κυβέρνηση. Και στους 4 μήνες κυβέρνηση το νομοθετικό σας έργο, λυπάμαι που το λέω, ειλικρινά σας λέω που το λέω, δεν είναι καμιάς ποιότητας. Για να μην πω άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ωραίο να ακούγονται στην αίθουσα. Κυρίες και κύριοι, διατηρώ ακόμη την ελπίδα ότι η κυβέρνηση της αριστεράς θα μπορέσει και αυτή με τη σειρά της στο συνολικό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στη χώρα να προσφέρει κάτι θετικό. Λυπάμαι όμως ότι αυτό το νομοθέτημα δεν ανοίξει αυτή τη χωρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.